Από ό,τι βλέπετε, είναι εκτεταμένα τα επεισόδια. Οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Έγινε χρήση χημικών. Οι συγκεντρωμένοι αντέδρασαν, άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς. Υπάρχει τώρα ένα κυνηγητό μεταξύ των συγκεντρωμένων και των αστυνομικών, οι οποίοι νωρίτερα είχαν βάλει λουκέτο στην είσοδο της σχολής, όπως σας είπαμε, και δεν επέτρεπαν κανέναν να μπει μέσα. Αντιδρούν, να θυμίσουμε, με τη δημιουργία της βιβλιοθήκης στους χώρους του πρώην βιολογικού και πριν από λίγες μέρες είχαν βανδαλίσει, είχαν καταστρέψει τις εγκαταστάσεις που ξεκίνησαν να δημιουργούνται. Από ό,τι βλέπετε, οι αστυνομικοί έχουν μπει μέσα, έχουν απομακρυνθεί οι συγκεντρωμένοι, έχουν κρυφτεί πίσω από τα κτίρια των σχολών. Αλλά η κατάσταση είναι έκρηθμη και αποπνικτική, διότι όπως σας είπαμε γίνεται και χρήση χημικών. Μέσα στη σχολή θετικών επιστημών έχουν μπει κάποιοι και μερικοί ακόμη είναι πίσω από τα κτίρια που βλέπετε. Ελπίζουμε να εξομαλυνθεί γρήγορα η κατάσταση. Μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου ελπίζουμε να λήξει σε λίγο, στην τριάζει εκτάκτος και σύγκλητος του Ρωσατελείου για να βρεθούν κάποιες λύσεις όλα αυτά που γίνονται. Βλέπετε το κυνηγητό συνεχίζεται. Οι συγκεντρωμένοι πετούν πέτρες προς αστυνομικούς και εκείνοι αντιδρούν, τους κυνηγούν. Μάλιστα. Φαντάζομαι, βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες προσαγωγές